Tu ne vas pas me manquer, toi qui croyais me connaître. T'es rempli de charabia, tu ne sauras plus rien d'une moi. Je ne peux pas supporter, t'as osé me comparer. T'inquiète pas, je vais tout niquer, c'est la putain de la. Mais qui va se négliger, aimer? Je vais pas me négliger. Si c'est fini, c'est la vie, c'est la vie. Vive, vive, même ton jour et tout ça pêcher. Oui, oui, jolie nana, recherche jolie Joe. Comment on fait, je suis pas très mytho. Moi j'ai le truc, je sens les pipo. Les pipo, oh yeah. Μάιρα, ναι. Θέλω να μας πεις που πηγαίνεις. Λοιπόν, είμαι στη Μάλτα και για κακή μου τύχη έχω χάσει το διαβατήριό μου. Και τρέχω στην Πρεσβεία, ναι. Για να με βοηθήσει να γυρίσω στην Ελλάδα. Αυτό γιατί το βάζεις στη Μάλτα το συγκεκριμένο? Για να πω γιατί μόλις για το διαβατήριο, ενώ στην Ελλάδα μπορείς να ταξιδέψεις. Όχι, ναι, 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 λέω, θα μπορούσα να είσαι κάποιο δίπλωμα. Άλλο μέρος του κόσμου, ρε παιδί μου, γι' αυτό λέω γιατί τη Μάλτα. Έτσι, σ' αρέσει. Λίγο, ναι, γιατί είπα ότι είναι και Μάιος, δεν το είπα αυτό. Δεν γι' αυτό είπες, φοράω αλλά το και πανωφόρη, είμαι πιο έτσι καλοκαιρινή. Για πάμε να δούμε. Πάμε κατευθείαν να μάθουμε τι δεν άρεσε καθόλου στη Χριστιάνα. Καθώς είναι και η μοναδική που έχει βάλει ένα από ό,τι βλέπω. Ναι. Μάιρα, με αυτό το παπούτσι θα τρέξει την Πρεσβεία. Τι θα τρέξω, δεν θα κάνω αγώνες. Είπες θα τρέξω στην Πρεσβεία, έχεις τρεξίματα. Όπως και να πας, έχεις χάσει το διαβατήριό σου. Ναι. Αυτό το παπούτσι δεν θεωρώ ότι είναι κατάλληλο για πρωί, ναι. Πρώτα απ' όλα. Ναι. Και δεύτερον, για να κάνεις αυτά που έχεις να κάνεις, τα τρεξίματα όλα αυτά. Είναι λάθος αυτό που λες, δεν θα συμφωνήσω. Δηλαδή, πρέπει να φορέσω sneakers. Αυτό μου λες τώρα. Ιδανικά, ναι. Δεν θεωρώ πάω. Έπρεπε να φορέσεις sneakers. Διακοπές είμαι, αγάπη μου. Διακοπές, αλλά έχεις τρεξίματα. Διακοπές και πάω. Ναι, τι έχασα το διαβατήριό σου. Στην καθημερινότητά μου θα φορώ sneakers. Θα πας στην Πρεσβεία. Δεν συμφωνώ. Πέρα από αυτό, δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο styling δεν για βλέπεις. Να σου έβαζα όχι. Παραπάνω βαθμό. Πού είναι το styling? Δεν έχει χρώμα, δεν έχει συνδυασμό. Το χρώμα, θα βάλω βαθμό για το πουκάμισο με το κορσέ. Ένα στυλ μετράει τα πάντα. Για το τζιν τι να βάλω, ρε εσύ. Λείπει πανοφόρη, λείπουν αξεσουάρ, δεν βλέπω κάτι. Γιατί να έχω πανοφόρη Μάιο μήνα? Δηλαδή και Αύγουστο εσύ κυκλοφορείς με πανοφόρη. Είσαι απλή. Καταρχάς, το ντύσιμό σου δεν το θεωρώ ανοιξιάτικο. Τι ας ξεκινήσω είναι, από μονιάτικο. Εκεί. Με ένα πανοφόρι, ναι. Τι εγώ λες, αυτό άνοιξη δεν θα το έβαζα. Καλώς, εντάξει. Γνώμη σου. 2,1 ο μέσος όρος